Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε του Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κελίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Στη συνάξη μας, τα θέματα τα οποία κάθε φορά αναπτύσσουμε και εξετάζουμε έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία μας. Έχουν δηλαδή άμεση σχέση με τη ζωή μας, άμεση σχέση με το πώς πρέπει να ζούμε και να βιώνουμε, άμεση σχέση για το μέλλον μας. Και φυσικά ένα περισσότερο που εμείς είμαστε και μοναχοί. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια επιμέλεια ακόμα περισσότερη, διότι όταν κανείς πάει σε ένα φροντιστήριο, που στέλνουν οι γονείς του σε ένα φροντιστήριο, αυτός στο φροντιστήριο που πηγαίνει ασκείται και μαθαίνει πολλά περισσότερα από τον άλλον μαθητή ο οποίος δεν πάει στο φροντιστήριο. Αυτός ο οποίος πηγαίνει στο φροντιστήριο πηγαίνει στο σχολείο, αλλά μετά όμως κάποιες ώρες πηγαίνει και σε ένα φροντιστήριο, αυτός μαθαίνει και πληροφορείται πολλά περισσότερα πράγματα. Επίσης, ο καθηγητής του φροντιστηρίου του λέει και ποια είναι τα επικίνδυνα θέματα τα οποία μπορεί να πέσουν στις εξετάσεις, ώστε όταν δώσει εισαγωγικές να μπει αμέσως στο πανεπιστήμιο, να μπει με την πρώτη, με τη δεύτερη. Έτσι λοιπόν κανείς έχει πολλές περισσότερες απαιτήσεις από εκείνον ο οποίος φοιτεί και παρακολουθεί μαθήματα ενός φροντιστηρίου. Εν αντιθέσει με τον μαθητή που αρκείται στα λίγα και κάθεται στο σπίτι του, διαβάζει μόνος του, προσπαθεί μόνος του, αγωνίζεται μόνος του, αφιερώνει όσες ώρες αφιερώνει στη μελέτη του μόνος του και δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν του έτυχε η δυνατότητα από το νου του παιδιού, ώστε να πάει σε ένα φροντιστήριο, να μπορέσει να μάθει κάτι παραπάνω. Εν αντιθέσει όμως, οι γονείς του παιδιού που έστειλαν το παιδί του στο φροντιστήριο έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο έχει ο Θεός περισσότερες ως πατέρας μας απαιτήσεις από εμάς που είμαστε μοναχοί. Εν αντιθέσει με κάποιον ο οποίος είναι έξω ένας απλός χριστιανός. Άλλες απαιτήσεις θα έχει από εκείνον, άλλες απαιτήσεις θα έχει από εμάς. Διότι εμείς είμαστε μέσα σε ένα φροντιστήριο. Καθότι έχουμε πει ότι το μοναστήρι είναι ένα φροντιστήριο. Ένα φροντιστήριο για το πώς κανείς μπορεί να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Για το πώς κανείς μπορεί να περάσει τις εξετάσεις με εύκολο τρόπο. Πώς μπορεί χωρίς πολλά βάσανα, με λίγο κόπο παραπάνω, με λίγη μελέτη παραπάνω, με λίγη προσοχή παραπάνω, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κερδίσει πιο εύκολα τη βασιλεία και πιο γρήγορα τη βασιλεία των ουρανών. Και φυσικά εκείνος ο οποίος είναι μέσα σε ένα φροντιστήριο έχει σίγουρα πολλές περισσότερες πιθανότητες να περάσει στο πανεπιστήμιο από όσες πιθανότητες έχει εκείνος ο οποίος δεν πάει στο φροντιστήριο. Αυτό το δείχνουν εξάλλου και οι στατιστικές μελέτες. Κάποιος δηλαδή, κάποιοι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν καλά φροντιστήρια και συμμετέχουν στο φροντιστήριο, διαβάζουν τα του φροντιστήριου, όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων, βλέπει κανείς ότι με την πρώτη μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Ενώ ο μαθητής ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα παρακολουθήσεως ενό φροντιστήριου και έμεινε μόνο στα όσα το σχολείο, στο λύκειο, τους δίδαξε ο καθηγητής, και ό,τι μπόρεσε ο καθένας μόνος του να διαβάσει στο σπίτι του, αυτός μπορεί να έχει και αποτυχία. Ή το ποσοστό επιτυχίας αρχίζει και μειώνεται και είναι πολύ λιγότερο. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει με εμάς, τους μοναχούς και με τους χριστιανούς.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως συμβαίνει με το φροντιστήριο, γιατί το φροντιστήριο. Έτσι συμβαίνει και με εμάς. Εδώ λοιπόν το μοναστήρι και γενικά τα μοναστήρια είναι ένα φροντιστήριο στα οποία εισέρχεται ο άνθρωπος και όπως τα παλιά χρόνια στα σχολεία φορούσανε μια ειδική φορεσιά, τις λεγόμενες ποδιές φορούσανε και τα αγόρια και τα κορίτσια. Και από εκεί καταλάβαινε κανείς ότι είναι μαθητής. Και μάλιστα όταν τελείωνε το σχολείο, επειδή έβγαζαν τις ποδιές, έπρεπε να συνεχίζει να φαίνεται ο μαθητής ότι είναι μαθητής σχολείου. Και δεν είναι ένα παιδί το οποίο εργάζεται κοντά στον πατέρα του, στο ψιλουργείο, υδραυλικός, στο χωράφι ή στα ζώα. Και υποχρεούνται να φαίνεται και γι' αυτό υπήρχε και το μαθητικό σήμα. Πρόλαβα εγώ δηλαδή στο σχολείο, παλαιότεροι πρόλαβαν και άλλα πράγματα, ότι έπρεπε να φέρει ειδικό καπέλο, ειδικό τέτοιο. Λοιπόν, εμείς είχαμε το μαθητικό σήμα, το οποίο έστω και αν είχε φύγει από το σχολείο, έπρεπε πάνω στο πουκάμισό σου, στο σχολείο σου, έξω από το σχολείο σου, στην πλούζα σου επάνω, να φέρεις το σήμα ποιανού μαθητής, ποιανού σχολείου είσαι. Το ίδιο λοιπόν είναι το ράσο. Το ράσο δείχνει και μαρτυρεί ότι εμείς είμαστε μαθητέ εκείνου. Ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Ακολουθούμε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και ξέρουμε σε ποιο σχολείο λοιπόν ανήκουμε. Σε ποιο φροντιστήριο του Χριστού είμαστε εγγεγραμμένοι. Άρα λοιπόν, ακόμη και η φορεσιά μας, όταν κοιταγόμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Και αυτό το σχολείο είναι το σχολείο του Χριστού μας. Μπορεί να τύχει να υπάρξει διωγμός. Μπορεί να τύχει να υπάρξει κάτι άλλο και να αναγκαστούμε να βγάλουμε τις ρόβες τις οποίες φοράμε, τα ράσα δηλαδή, να αναγκαστούμε να βγάλουμε το σχήμα το οποίο φοράμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες ότι πάβουμε να ανήκουμε στο φροντιστήριο. Γι' αυτό υπάρχει και η παροιμία που λέει ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Διότι τα ράσα απλώς μαρτυρούν για τον έξω κόσμο, αυτό που σε βλέπει, το τι είσαι. Και για σένα, για να σου το θυμίζει, δύο οι λόγοι. Εσύ μεν κοιτάζοντας, λες γιατί φοράω αυτά τα ρούχα. Και σου θυμίζει το ποιος είσαι. Αφετέρου όμως, οι υπόλοιποι να εντοπίζουν το τι είσαι. Ότι είσαι μαθητής εκείνη. Εάν όμως για συγκεκριμένους λόγους η Εκκλησία θεωρήσει ότι κηρυχθεί εν διωγμό και αναγκαστεί και πει βγάλτε την αφίεσή σας αυτή, να μην φαίνετε ότι είστε και τι είστε, τότε όπως έγινε και στην Αλβανία, όπως έγινε και στη Ρωσία, όπως έγινε και σε άλλα άθεα κράτη, δεν μπορούσες πλέον να καταλάβεις ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στον Χριστό. Δεν μπορούσες να τους διακρίνεις. Γιατί η ιεροσύνη, το μοναχικό σχήμα που έχουμε πάρει, δεν έχει καμία αλλίωση από την ώρα που ο άνθρωπος βγάζει το ράσο. Δεν αλλοιώνεται. Καθόλου. Παραμένει μοναχός, παραμένει ιερεύς, παραμένει. Και να σας θυμίσω ότι στο εξωτερικό οι ιερείς μας για διαφόρους λόγους έχουν την άδεια από το Πατριαρχείο να μην φοράνε ράσα. Φοράνε καθεαυτού ρούχα. Πολλές φορές που φοράνε οι επιτόποι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι ιερέας. Δεν έφυγε η ιεροσύνη επειδή έβγαλε το ράσο. Το ράσο είναι και παραμένει. Το ίδιο και οι ιερομόναχοι στο εξωτερικό.
που είναι μοναχοί, που είναι αρχιμαντρίτες. Δεν φοράνε το ράσο, ούτε καν το αντέρι τους. Κυκλοφορούν κανονικά με τα ρούχα του κόσμου. Ούτε έχουν διακριτικό γέλια, ούτε έχουν μακριά μαλλιά, ούτε έχουν κάποιο άλλο διακριτικό. Όμως, είναι αυτοί που τέλουν τα μυστήρια, είναι αυτοί οι οποίοι μονάζουν, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αφιερωθεί στο Θεό, είναι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν το εξωτερικό μας σχήμα το οποίο φέρουμε είναι ακριβώς όπως ήταν και στα παλαιότερα χρόνια υποδιές των μαθητών των ελληνικών σχολείων. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Πιθανόν κάποια στιγμή να αλλάξουν και το σχήμα που φοράμε. Όλα είναι πιθανά στο διάβα του χρόνου. Αυτό για τον μοναχό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Για τον κληρικό δεν σημαίνει τίποτα. Διότι δεν πάβει να είναι μαθητής εκείνου. Κάτω από οποιαδήποτε ενδυμασία φοράει, σε οποιοδήποτε τόπο είναι, σε οποιοδήποτε μέρος είναι. Διότι όλα αυτά είναι και παραμένουν μέσα. Έτσι λοιπόν εμείς δοθήκαμε στον Χριστό, αφιερωθήκαμε στον Χριστό από αγάπη, αφιερωθήκαμε στον Χριστό γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά Του, αφιερωθήκαμε στον Χριστό γιατί θέλουμε να εργαστούμε ψυχικά, να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τις εξετάσεις. Όταν έρθει ο καιρός των εξετάσεων, να μπορέσουμε να τις περάσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Ένα φροντιστήριο λοιπόν είναι και το μοναστήριο. Που όσοι το έχουν αντιληφθεί και όσοι το έχουν καταλάβει και το πιάνουν το νόημα, γιατί εδώ πρέπει να πιάσεις το πνευματικό νόημα, να συλλάβει ο νου σου, το πνευματικό νόημα, να συλλάβει τη σωτηρία της ψυχής σου. Ο άνθρωπος που είναι έξω και είναι καθημερινά στις μέρημνες του βίου δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το πνευματικό νόημα το οποίο έχουμε συλλάβει εμείς. Δεν μπορεί να το αγγίξει. Τον κυνηγάνε τόσες βιωτικές μέρημνες, τον κυνηγάει η ίδια η ζωή που δεν μπορεί να αντιληφθεί τα της ψυχής του. Και αυτή είναι μια πλάνη του διαβόλου φυσικά, η οποία τον απομακρύνει από το στόχο, έτσι ζει μακριά από το Θεό, ζει μακριά από τον Χριστό ή ζει αμελώς σαν χριστιανός. Οπότε τι γίνεται, διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή εάν δεν προσέχει τη θέση του. Όταν δηλαδή πάει να δώσει εξετάσεις, πιθανόν να μην μπορέσει να τις περάσει και να κοπεί. Και οι εξετάσεις φυσικά κλείνουν με το θάνατό μας, με τον επίγειο θάνατο. Και το ζήτημα είναι, έκανες Πάσχα, έκανες αυτό το πέρασμα εκ του θανάτου προς τη ζωή, μπόρεσες, το πέρασες. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος αυτό να το πετύχει, πρέπει ήδη από εδώ να μπορέσει μέσα στο νου του να σκοτώσει και να πεθάνει τον κόσμο. Κάποτε ήταν ένας ασκητής ο οποίος ζούσε στην έρημο. Στην έρημο λοιπόν εκεί που ζούσε φτάνει ένας αξιωματικός από τον αυτοκράτορα και του έφερε ένα έγγραφο, μία διαθήκη. Και του αναφέρει ότι ένας πολύ πλούσιος συγγενής του έγραφε μέσα η διαθήκη και όπως τη διάβασε, ότι ο τάδες πλούσιος συγγενής του απεβίωσε και του έχει αφήσει τώρα στον ασκητή, είναι ο μόνος κληρονόμος, μία τεράστια μεγάλη περιουσία. Και πάει, την διαβάζει ο ασκητής και μόλις τη βλέπει πήγε να τη σκίσει. Τότε βάζει τις φωνές ο αξιωματικός, ο οποίος έχει σταλεί μέρος του αυτοκράτου και του λέει, μην το κάνεις αυτό γιατί θα καταδικάσει εμένα αυτοκράτορας. Του λέει, εμένα τι μου το έφερες εδώ αυτό το πράγμα. Εγώ, του λέει ο ασκητής, έχω πεθάνει πολύ νωρίτερα από ότι πέθανε ο συγγενής μου.
Εγώ ήδη δεν ζω τον κόσμο. Ήδη είμαι νεκρός, αυτός πέθανε τώρα. Εγώ έχω πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια πιο πριν. Και του είπε πάρτι πίσω και πες του ότι δεν ζει ο συγγενής του. Και σκάνε την περιουσία ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε πόσο ο άνθρωπος πρέπει να νεκρωθεί ως προς τα του κόσμου για να μπορέσει να αφιερωθεί στα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβει κανείς τη γνώση του Θεού εάν είναι το μυαλό του στις βιωτικές μέρες. Εάν δηλαδή το μυαλό μας τριβιλίζει όλη την ημέρα στα του κόσμου. Τι γίνεται έξω στον κόσμο. Τι κάνει ο κόσμος. Ή αν έρχεται ο κόσμος μέσα στο μοναστήρι και μεταφέρει τις απόψεις, το τι έγινε κάτω στην Άφορτο, το τι έγινε στην Αθήνα, το τι έγινε στην Πάτρα, τι είναι από εδώ, τι είναι από εκεί. Πολλοί Άγιοι, όταν υπερπατούσαν μαζί με τους υποτακτικούς τους, επειδή δεν θέλαν να κόψουν την επαφή τους με το Θεό και θέλαν να έχει το μυαλό τους πλήρη ησυχία, για να είναι πού, αφοσιωμένο εκεί, στο μάθημά τους. Έχω να διαβάσω, έχω φροντιστήριο, πηγαίνω φροντιστήριο, πρέπει να διαβάσω να περάσω. Άρα τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στα του Θεού, σε αυτή τη ζωή μου. Διαβάζω. Επομένως στον Αθή, ο πατήρ Αυγουστίνος, όπως εγώ προηγουμένως το σημείωνα εδώ πέρα, τις σκέψεις μου για να σας τις πω, εκείνη τη στιγμή πήρα να μιλήσω ο πατήρ Αυγουστίνος και του λέω μη μιλάς, γιατί θα με διέκοπτε. Το ίδιο λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι αφοσιωμένος και αφιερωμένος στον Θεό με το μυαλό του, δεν θέλει τον άλλο να έρθει να τον διακόψει. Και γι' αυτό πολλοί πατέρες τι κάνανε. Όταν περπατάγανε, λέει, και πηγαίνανε από το ένα μέρος στην άλλη, στην έρημο, ο ένας πήγαινε, λέει, 20, 30, 50 μέτρα πιο πίσω από τον άλλο. Ώστε πηγαίνοντας να μην μιλάνε μαζί. Γιατί αν πηγαίναν μαζί, λέει, ταυτόχρονα, θα διακόπταν την επαφή τους, κουβεντιάζοντας, και το πιο πιθανό, λέει, έστω και αν ξεκινάγαμε να συζητάγαμε πνευματικά και ωφέλιμα πράγματα για την ψυχή μας, μπορεί, λέει, να μας έφευγε κάποια ορκολογία. Και να συζητάγαμε τι έγινε, λέει, στη διπλανή σκήτη, τι έγινε στο διπλανό μοναστήρι, τι έγινε κάτω στην πόλη, τι έγινε με τον Α πατέρα, τι έγινε με τον Β πατέρα και ούτω καθεξής. Αυτό, λέει, αποσπούσε το νου τους από το μάθημα. Αποσπούσε το νου τους από αυτό που είχαν πάει, από το φροντιστήριο. Διασπούσε το νου τους. Και γι' αυτό βλέπατε ότι οι πατέρες αναγκαζόντουσαν, ακόμα και ο Μέγα Αντώνιος, έφυγε και πήγαινε όλο προς το βάθος. Όταν πήγαμε στο μοναστήρι του, στην Αφρική, κάτω στην Αίγυπτο, είναι από την Αίγυπτο περίπου με αυτοκίνητο σήμερα 3 ώρες. Μακριά μέσα στην έρημο το μοναστήρι του. Και φυσικά εκεί κάτω έφτασε κάποια στιγμή, γιατί αναφέρουν ο βίος του ότι απομακρύνθηκε λίγο έξω από την έρημο. Άμα δείτε, η Αλεξάνδρεια και η Αίγυπτος είναι 2 πόλεις μέσα στην έρημο. Δηλαδή το τελευταίο σπίτι αμέσως μετά ξεκινάει άμμος. Άμμος, απέραντη άμμος, χιλιόμετρα άμμος. Αρχίζει η έρημος. Είναι 2 πόλεις χτισμένες, θα λέγαμε, γύρω από τον ήλιο. Μόλις όμως απομακρυνθείς από τον ήλιο, αυτομάτως λες και έχεις πέσει σε καμένη γη. Κρανίου τόπος. Λες και είσαι στη Σελήνη είναι. Αρχίζει αυτομάτως έρημος. Και αν γυρίσουμε και εκείνα τα χρόνια, σκεφτείτε ότι ήτανε μικρές πόλεις, δεν ήταν σήμερα πόλεις των 70 εκατομμυρίων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ήταν μικρές πόλεις, με λίγους κατοίκους, που μόλις έφυγες λίγο πιο έξω, αυτομάτως συναντούσες έργο. Όπως μόλις φύγεις από το τρίκορφο,
λίγα μέτρα. Να πας αμέσως, πέφτεις μέσα στο δάσος, απομονώνεσαι. Πηγαίναν, λέει, οι κάτοικοι. Επειδή τον διασπούσαν το Μέγα Αντώνη, αναγκαζόταν το Μέγα Αντώνη και έφυγε πιο μέσα. Έψαχναν να τον βρούνε, λέει, πάλι σε ποιες και μια πήγη. Μέχρι ότου, αφού έφτασε τόσα χιλιόμετρα, μακριά βρήκε πλέον, λέει, την ησυχία του. Και πάλι όμως τον αναζητούσαν, λέει, οι άνθρωποι την Αλεξάνδρη και τα λοιπά. Γιατί αναζητούσε την ησυχία του, λέει εδώ, ρωτήσανε, λέει, ένα ναβά και λέει τον γέροντα Αρσένιο, τον Όσιο Αρσένιο. Λέει, γιατί φεύγεις. Και λέει, ο Θεός γνωρίζει, λέει, παιδιά μου, ότι σας αγαπώ πολύ και δεν φεύγω από φόβο. Μα είναι αδύνατο να μοιράσω την καρδιά μου στα δύο, ανάμεσα σε εσάς τους ανθρώπους και στο Θεό. Ούτε είναι δυνατόν να βρίσκομαι πότε με εσάς και πότε με εκείνον. Δεν είναι λογικότερο να βρίσκομαι διαρκώς με εκείνον που αγάπησα. Και οι άγγελοι ένα σκοπό και ένα θέλημα έχουν. Το πώς θα υμνούν ακατάπαυστα το Θεό και θα υπηρετούν τις βουλές του. Και εγώ στους αγγέλους ανήκω, αφού έχουμε πάρει όλοι το αγγελικό σχήμα. Των ανθρώπων όμως οι βουλές και οι σκοποί διαφέρουν μεταξύ τους. Συμφέρον λοιπόν της ψυχής μου είναι το πώς θα αρέσει στο Θεό παρά το πώς θα αρέσει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό απομονώνομαι με τον εραστή της ψυχής μου. Όπως δηλαδή ένα ζευγαράκι δεν θέλει να κάθεται ώρες πολλές όταν είναι ερωτευμένοι μεταξύ συγγενών, γονέων, φίλων. Θέλουν να απομονωθούν, να τα πούν οι δυο τους. Έτσι και ο εραστής του Θεού, ο εραστής του Χριστού, θέλει να απομονωθεί. Αναζητάει με λίγα λόγια την ησυχία του. Τα υπόλοιπα του φαίνονται σαχλά οι συζητήσεις. Εάν λοιπόν συζητάει κοσμικά πράγματα, εκεί δείχνει ακόμα ότι έχει τι, κοσμικό φρόνημα. Δείχνει ότι ακόμα έχει κοσμικό φρόνημα. Και γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι αρχή, λέει, της καθάρσεως της ψυχής μας είναι η ησυχία. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αρχίσει την κάθαρση για να φτάσει στο φωτισμό, να φτάσει στη θέωση, θέλει, λέει, ησυχία. Θέλει να μείνει μόνος με μόνο το Θεό. Πρέπει να βιώνει την ησυχία. Πρέπει να ζει την ησυχία. Όταν είναι μέσα στη βουή και μέσα στο θόρυβο, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ησυχία, αυτομάτως φεύγουν οι μέρες του και πηγαίνουν στα επίγεια. Διακόπτεται. Και αυτό ήταν μία από τις αιτίες τα οποία τα μοναστήρια απομακρυνόντουσαν από τον κόσμο. Απομακρυνόντουσαν από τον κόσμο. Οι πολλά μοναστήρια τα κάναν άβατα, δεν θέλαν μέσα κόσμο, δεν θέλανε γυναίκες, δεν θέλανε ούτω καθεξής ώστε να μην διασπάται με επίγεια, με συζητήσεις, με σαχλές και ανούσιες αργολογίες, οπότε έχανε στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν και λένε μάλιστα οι Άγιοι και οι Πατέρες, λένε το εξής ότι η νέκρωση της αργολογίας, όταν επιτύχουμε να μην αργολογούμε, να μην συζητάμε δηλαδή ανόητα πράγματα, διαδέχεται το κατά Θεόν πένθος. Και το κατά Θεόν πένθος το διαδέχονται τα δάκρυα. Γιατί αρχίζω και σκέπτομαι σε ποια κατάσταση ψυχική είμαι. Αρχίζω και βλέπω τα του εαυτού μου. Ενώ όταν ασχολούμαι με το ένα, ασχολούμαι με το άλλο, ασχολούμαι με το άλλο, ασχολούμαι με το άλλο, σίγουρα δεν βλέπετε τις ψυχές μου. Διασπάται. Φυσικά ο άνθρωπος θα πρέπει να μεριμνήσει κάποια πράγματα. Θα πρέπει να μεριμνήσει το πώς θα φάει, που θα πιει, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα επιβιώσει, πώς θα οικοδομήσει τη μονή. Και γι' αυτό παλαιά οι αυτοκράτορες, όπως έγραψε ένα άρθρο,
οι ίδιοι αυτοκράτορες οικοδομούσαν τις μονές. Γιατί ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Πίστευαν στον μοναχισμό. Αγαπούσαν τον χριστιανισμό. Το έφτιαζαν και οι ίδιοι το μοναστήρι, οι αυτοκράτορες, έδιναν και μια τεράστια περιουσία στη μονή, ώστε οι μοναχοί έβαζαν εργάτες, δούλευαν οι εργάτες και κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε τα κέρδη ερχόντουσαν τη σακά. Και δίναν και στη μονή και κράταγαν και οι εργάτες για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Έτσι ο μοναχός είχε έσοδα και ήταν αμέριμνος. Και για να μην πέσει το μοναστήρι του, και για να ολοκληρωθεί η μονή του, και για να συντηρηθεί, και για να μπορέσει να κάνει ό,τι έκανε. Πράγμα το οποίο η ασέβεια όμως η σημερινή αυτά τα κατήργησε. Έτσι ο μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται μόνος του πλέον και για το πώς θα κτίσει τη μονή και για το πώς θα βγάλει πέρα τα έξοδά της και για το πώς θα πρέπει με λίγα λόγια να ασχολείται με βιωτικές μέρες. Αυτό όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εμπόδιο από το κύριο έργο μας. Το οποίο κύριο έργο μας ποιο είναι? Να γίνουμε φως. Να λάμψουμε σαν το φως. Το έχουμε πει χιλιάδες, εκατομμύρια φορές. Ότι το κεράκι που ανάβουμε είμαστε εμείς. Και ότι η φλόγα πάνω δείχνει ότι πρέπει εμείς, αφού είμαι εγώ το κερί, πρέπει να γίνω φως. Γιατί ο Θεός είναι φως. Και όταν πεθάνω πρέπει η ψυχή μου να έχει γίνει φως. Να λάμπει. Να μπορέσει να ενωθεί με το Θεό. Γιατί αν η ψυχή μου, όπως έλεγα προχθές σε έναν νεαρό, η ψυχή μου είναι μαύρη, είναι μέσα στο σκότος και πάει κοντά στο Θεό, δεν μπορεί να ενωθεί. Σκότος εγώ, φως ο άλλος με απορρίπτει. Απορρίπτομαι αυτομάτως. Δεν μπορεί να ενωθούμε. Τα όμοια κολλάει το ένα με το άλλο. Ξύλο με ξύλο κολλάει. Σίδερο με σίδερο κολλάει. Μάρμαρο με μάρμαρο κολλάει. Μάρμαρο με ξύλο δεν κολλάει. Σίδερο με ξύλο δεν κολλάει. Άρα πρέπει να έχω γίνει φως. Άρα για να γίνω φως, το έχουμε πει επανειλημμένως, πρέπει να καθαρθούμε, να καθαριστούμε καλά και για να καθαριστούμε καλά πρέπει να έχω την ησυχία, να μπορέσω να βιώνω την ησυχία μου, να σκέφτομαι τα λάθη μου, να σκέφτομαι τις σκέψεις μου, να σκέφτομαι τα αμαρτήματά μου, να σκέφτομαι που δεν πατάω καλά και να έχω το νου μου στο Θεό. Και να έχω το νου μου στο Θεό. Αυτή λοιπόν η κάθαρση μου φέρνει το φωτισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσω για να έχω ησυχία, να μην αργολογώ. Διάβαζα επίσης ότι ο γέροντας Ιωσήφ λέει, ο ησυχαστής, όταν περπατούσε καμιά φορά λέει με τον γέροντα Αρσένιο μαζί, του έλεγε θα είσαι 20 μέτρα πίσω μου. Δεν θέλω να με διακόψεις καθόλου, του λέγει από την ευχή. Και αν λέει στο Άγιον Όρος συναντούσαν καμιά φορά, την ώρα περπατούσαν κάποιον άλλον μοναχό, ευλογείται, έκαναν υπόκληση. Ούτε καν απαντούσαν ευλογείται. Δεν απαντούσαν. Και δεν απαντούσε λέει για να μην διακόψει την επαφή του με το Θεό. Το Κύριε σου Χριστέ λέει σώνε. Αυτή την ένωση που είχε με τον Θεό δεν θα διακόψω εγώ τώρα την ένωσή μου, σου λέει, για να σου πω σε σένα καλημέρα. Δεν μπορεί να μιλάω με τον βασιλέα. Να είμαι στο παλάτι να μιλάω με τον βασιλέα και να περνάει ξαφνικά ο υπηρέτης και να έχω ανοίξει διάλογο με τον βασιλέα. Να περνάει ο υπηρέτης και να του λέει τι κάνετε, πώς είστε, καλά. Καλημέρα σας, ευλογείτε. Μετά να περνάει άλλη υπηρέτρια να μιλάω στην υπηρέτρια. Μετά να μιλάει, να περνάει κάποιος άλλος και να το ξαναμιλάω εγώ. Θα πει ο βασιλέας, πρόσεξε να δεις, με μένα μιλάς. Δεν διακόπτουμε ποτέ τη συνομιλία με τον βασιλέα. Όταν τελειώσω τη συνομιλία μου, μπορώ να μιλήσω με άλλους. Ο γέροντας λοιπόν Ιωσήφ ο Ιωσήφ δεν ήθελε τη διακόψη. Και γι' αυτό λέει όταν περπάταγε ακόμα, όταν περπάταγε, έβαζε 20 μέτρα λέει πίσω λέει τον γέρο Αρσένιο. Και επίσης πολλές φορές, όταν νύχτωνε, γιατί για να φύγουν λέει από τη σκήτη, να πάνε στις Καριές ή να πάνε στη Δάφνη, μπορεί να κάνουν και δύο μέρες περπατώντας.
δεν προλαβαίνουν να πάνε και να γυρίσουν. Οπότε κάπου έπρεπε να μείνουμε. Και έλεγε ο κύριος Αρσένιος να σταματήσουμε λέει, στην τάδε μονή να διανυκτερεύσουμε ή να σταματήσουμε λέει, στην τάδε καλύβα, στο τάδε σπίτι που είναι γνωστοί μας οι πατέρες εκεί να διανυκτερεύσουμε. Και έλεγε ο κύριος Αρσένιος, όχι. Θα μείνουμε έξω. Θα κοιμηθούμε κάτω από ένα δέντρο του λέγεται ξαπλώσουμε. Και του λέει γιατί. Για να συνεχίσουμε, του λέει, να έχουμε την επικοινωνία μας με τον Θεό. Γιατί άμα πάμε, του λέει, μέσα στο σπίτι, στην καλύβα ή πάμε στο μοναστήρι, θα μας αρχίσουν την κουβέντα, του λέει. Θα μας πιάσουν την κουβέντα, τι γίνεται και τι θα κάνουμε, λέει, θα κουτσομολεύουμε. Θα αργολογούμε. Και θα μας λένε τι έκανε ο ένας μοναχός, τι έκανε ο άλλος στην ανισχύτη, τι έκανε ο άλλος, γι' αυτό το έλεγε και ο Αρσένιο, απ' έξω καλύτερα εμείς. Και προτιμούσαμε, έβρεχε, δεν έβρεχε, έκανε κρύο, ήταν χειμώνας, έκανε ζέστη, να κοιμηθούμε έξω, παρά να πάνε σε μια άλλη μονή, να διανυκτερεύσουν σε ένα άλλο κελί, ώστε να μην διακόψουν επικοινωνία με τον Θεό και για να μην πέσουν σε κρίση και κατάκριση, αλλά και να μην κάνουν αργολογία. Να μην κάνουν αργολογία. Γιατί το Κύριο σου λέει που πήγα στο μοναστήρι, που πήγα στο Άγιον Όρος, που φόρεσα το ράσο, είναι το να μπορέσω να γίνω φως, να καθαρθώ. Δεν πήγα να ζήσω στο μοναστήρι, δεν είχα τη δουλειά να κάνω και λέω τι δουλειά θα κάνω, τι δουλειά θα κάνω, κάτσε να πάω στο μοναστήρι, να ζήσω, να τρώω, να πίνω και να κοιμάμαι και να κάνω και μια δουλίτσα, ένα διακόνημα. Στο μοναστήρι πήγα για συγκεκριμένο λόγο, όπως πάω στο φροντιστήριο για συγκεκριμένο λόγο. Για να έχω πιο σίγουρη την επιτυχία μου στις εξετάσεις. Εάν όμως εγώ είμαι μέσα στο φροντιστήριο, όπως είχαμε εγώ επειδή πήγαινε φροντιστήριο, είχαμε η αλήθεια είναι μαθητές μέσα στο φροντιστήριο, οι οποίοι πληρώνουν οι γονείς τους λεπτά, και εκείνοι τι έκαναν, τους γράφησαν πάνω στο θρανείο. Ή έξυναν το θρανείο, ή είχαν εκεί το τετράδιο και τελείωνε το μάθημα μετά από 2-3 ώρες που κάναμε φροντιστήριο, θυμάμαι. Και τι έκανε. Είχανε κάνει του κόσμου τα σχεδιάκια στα τετράδια. Και ο καθηγητής προσπαθούσε εκεί να μας μάθει γράμματα στο φροντιστήριο. Δηλαδή αυτά που μας είχαν πει οι καθηγητές, να μας τα διαπλατείνουν ακόμα περισσότερο, να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και πλήρωναν οι γονείς. Το ίδιο και σκεφτείτε το εμείς, να είμαστε μέσα εδώ, να παρνηθήκαμε γονείς. Αυτό που έχει κοστίσει, ότι απαρνείς γονείς, απαρνείς αδέλφια, απαρνείς οικογένεια, δεν κάνεις παιδιά, δεν σπουδάζεις ή αν σπούδασες κρεμάς τα πτυχία σου. Είναι κόστος, όπως πληρώνει ο άλλος και εσύ είναι τίμημα αυτό στην ουσία. Και πήγες στο φροντιστήριο και στο φροντιστήριο παίζεις. Απλώς ξυπνάς και κοιμάσαι και περνάει μια μέρα και εσύ. Και ζήσε να ζούσες σε ένα ωραίο σπίτι, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, σαν να ζούσες κάπου που σου παρήκανε σπίτι, φαΐ και έκανες και μια δουλίτσα. Και κατά τα άλλα περνάνε τα χρόνια. Και είμαι κοντά στο Θεό, λέω. Και είμαι κοντά στο Θεό. Θα πρέπει ολιμελής και ολονυχτής, το πρώτο μου μέλημα που είμαι μέσα εδώ, αφού και εγώ λάβει το αγγελικό σχήμα, είναι το να σκέφτομαι και να μεριμνώτα του Θεού. Σαν τους αγγέλους, όπως έλεγε εδώ ο Όσιος Αρσένιος, να σκέφτομαι το Θεό. Και γι' αυτό βάλαμε και να ακούγεται και η ευχή απ' έξω, από το μεγάφωνο συνέχεια, ώστε στο μυαλό μας να έχουμε συνέχεια μνήμη Θεού. Αυτή λοιπόν, όταν πετύχουμε αυτή την ησυχία, αυτομάτως σταματάει η αργολογία. Δεν θα κουβεντιάσω σαν κλαμάρες με τον πατέρα Αρσένιο, ούτε με τον πατέρα Δαβίδ, ούτε με τον πατέρα Αυγουστίνο. Και αργολογία, λέει ένας άλλος Άγιος Πατήρ, είναι λέει κάθε τι το οποίο συζητάμε και δεν είναι πνευματικό. Κάθε τι το οποίο δεν είναι πνευματικό είναι αργολογία.
Και τι λέει η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Πώς τη λέμε την ευχή, εμείς την ευχή. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας μίμηδος. Διώξει, δηλαδή από τα βασικά σκεφτείτε, η αργολογία. Είναι από τα βασικά. Το να έχω λόγο αργό. Λόγο δηλαδή που αναφέρεται σε συχαζομάρες και ανεφουσίας. Και για κάθε λόγο αργό λέει θα δώσουμε λόγο. Δηλαδή για κάθε βλακεία που είπαμε και διακόψανε και δεν προσέκαμε στο φροντιστήριο, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γιατί στο φροντιστήριο είμαι και θα προσέχω. Άρα για κάθε αργό λόγο μου θα δώσω λόγο. Έτσι λοιπόν την αργολογία μετά τη διαδέχεται το πένθος, το κατά Θεόν πένθος. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι κλέμματα της ψυχής μου. Και τώρα προηγουμένως μου ήρθε μια σκέψη. Λέει, τι λέει μετά το κατά Θεόν πένθος, γεννάνε τα δάκρυα. Γιατί τα γεννά τα δάκρυα. Γιατί ο άνθρωπος αν σκεφτεί και σκεφτόμαι άνθρωποι γιατί το κελί το λέμε κελί. Γιατί κελί λένε ότι το φυλακισμένο το κελί. Αυτός ο οποίος φυλακίστηκε και εκείνος με φυλακίστηκε παρά τη θέλησή του διότι διέπραξε κάποια πράγματα, εγώ όμως έχω φυλακιστεί σε ένα κελί με τη θέλησή μου γιατί εγώ το θέλησα. Γιατί και εγώ έχω διαπράξει κάποια πράγματα εις βάρος του εαυτού μου, εις βάρος των ανθρώπων μου, εις βάρος του Θεού, τα αμαρτήματά μου δηλαδή, και τα οποία στην ουσία βρίσκομαι σε ένα κελί. Και μέσα στο κελί πρέπει να σκεφτώ πώς βρέθηκα. Και ξεκινάω από Αδάμ και Εύας, πώς δηλαδή ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος έφτασε να αμαρτήσει και γεύομαστε το θάνατο και σε αυτό το πράγμα συμμετέχω και εγώ, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και για τα δικά μου τα αμαρτήματα, τα οποία εγώ διαπράττω, άρα λέω δικαίως βρίσκομαι σε κελί. Και κλαίω και ζητώ συγγνώμη, ώστε να απαλλαγώ την ημέρα της χρήσεως. Να απαλλαγώ την ημέρα της δικαιοσύνης. Όταν γίνει το δικαστήριο, να εξαλειφθούν τα αμαρτήματα, να έχουν εξαλειφθεί. Και να έχουν εξαλειφθεί και γι' αυτό γεννάει το πένθος, γεννάει δάκρυα. Όπως αν πάτε σε μια φυλακή, στο Μαλανδρίνο, επάνω σε άλλες φυλακές του Κορυδαλό, θα δείτε ανθρώπους που είναι μέσα και κάθονται στο κελί τους. Και όταν σου μιλάνε, κλαίνε. Και σου λέει γιατί έκανα βλακίες, έκανα νοησίες. Και τώρα έχουν φάει 20, 25, 30 χρόνια φυλακή. Για να μην φυλακιστούμε λοιπόν και μπούμε στο σκότος το εξώτερο, γιατί η ζωή μας δεν είναι φως, και γι' αυτό μιλάμε περί καθάρισης. Γιατί πλέον αν είμαστε φως, δεν μιλάμε ούτε περί καθάρισης, ούτε μιλάμε περί φωτισμού, ούτε περί θεώσεως. Το έχουμε επιτύχει, άρα και εις κρίση δεν εισερχόμεθα, μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου στη ζωή, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν το έχουμε αφού φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Να μπορούμε να πούμε ούτως μεταβεύηκε εκ του θανάτου στη ζωή και εις κρίση που έρχεται. Άρα δεν υπάρχει δικαστήριο, κατά τη Δευτέρα παρουσία, υπάρχει απλώς η ένωσή μου μετά το Θεό. Έχω πλέον μόνο να τελέσω το γάμο μου μετά του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει ότι ήδη καθαρίστηκα. Αρχή λοιπόν της καθάρισης αναφέρει ησυχία. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσω να μελετήσω, να διαβάσω στο φροντιστήριο, όντως χρειάζομαι την ησυχία. Όντως όταν μπαίνω μέσα στο κελί μου, δεν πρέπει να μπαίνω μόνο για να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ κάποιες ώρες, αλλά το κελί μου πρέπει να είναι και τόπος δακρύων, τόπος μετανοίας, τόπος ασκήσεως που θα κάνω μετάνοιες. Θα κάνω το κομποσκήνιο και θα φωνάζω του Κύριου σου Χριστέ, ελεησόν με εκτός τις υπόλοιπες ώρες. Τόπος που θα διαβάσω,
Θα καθίσω να διαβάσω και διαβάζοντας βρίσκω και μου λένε τα βιβλία ότι αυτό το πάθος πολεμιέται έτσι, εκείνο το πάθος πολεμιέται έτσι, εκείνο το πάθος πολεμιέται έτσι. Τώρα έριξα μια ματιά στη φιλοκαλία και αναφέρει για τα πάθη. Το πώς το καθένα πολεμιέται, να δείτε. Το πώς το καθένα πάθος που έχει ο άνθρωπος. Η μελέτη λοιπόν τι κάνει, με βοηθάει. Και λέω από αυτό το πάθος το έχω και εγώ. Αυτό το πάθος το έχω και εκείνο. Και δεν διαβάζω μόνο βίους Αγίων και λέω τι καλός που ήταν αυτός ο Άγιος. Μπράβο. Πέτυχε αγωνίσια και έφτασε εκεί. Να, αλλά πώς το έκοψε το πάθος του. Της πολυφαγίας. Της γαστριμαργίας. Πώς έκοψε το πάθος των πονηρών σκέψεων. Τι έκανε. Αυτό το κελί μου είναι τόπος ασκήσεων. Που κάθομαι μέσα στο κελί και διαβάζω. Δεν τρώω πάλι το χρόνο μου σε αργολογία. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωτικό ο άνθρωπος τι να κάνει, να ησυχάσει. Και έξω, επαναλαμβάνω, δεν έχουν η κοινωνία αυτή την ησυχία. Δεν μπορεί να τη βρει ο άνθρωπος την ησυχία. Θέλει να έχει τα παιδιά του, θέλει να έχει τις οικογενειακές υποχρεώσεις, θέλει να έχει το ένα, θέλει να έχει το άλλο, δεν έχει αυτή την δυνατότητα. Οπότε πέφτει στην αρκολογία και αυτομάτως αρχίζει, κρίνει, κατακρίνει, συζητάει για τον έναν, λέει για τον άλλο, κουτσομπολεύει τον ένα, κουτσομπολεύει τον άλλο. Όμως η μη κρίση, να ξέρετε, τον άλλον γεννά στην ψυχή μας την ταπείνωση. Όταν δεν κρίνω τον άλλον, γεννιέται μέσα στην ψυχή μου ταπείνωση. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι εγώ ποιος είμαι που θα τον κρίνω τον άλλον, ώστε να πάω να το σχολιάσω, ώστε να αργολογήσω και να αρχίσω να συζητάω. Σκεφτείτε ότι ο Όσιος Ιωσήφος Ισχαστής δεν ήθελε καν να μπαίνει μέσα σε κελιά για να μην του πούνε για το διπλανό μοναστήρι, το διπλανό τι έκανε ο Α ή ο Β πατέρας στη διπλανή σκήτη. Δεν τον ήθελε. Και προτιμούσε να κοιμάται έξω. Για να μην κάνει ούτε καν αυτή την κουβέντα. Και του λέγει ο γέροντας Ασένιος, πάμε βρε γέροντα, μπορεί να πούμε τίποτα πνευματικό θα συζητήσουμε. Του λέει θα ξεκινήσουμε από τα πνευματικά, ξέρω εγώ του λέει, και θα καταντήσουμε του λέει στο κουτσομπολιό. Αυτά που θα συζητάμε για τους άλλους, λέει. Ή να λέμε πράγματα, αργολογίες. Ή να συζητάμε αργολογίες. Γι' αυτό του λες και μιλούμε απ' έξω. Έτσι λοιπόν, γεννιέται η ταπείνωση. Η μη κρίση στον άλλο γεννάει στην ψυχή μας την ταπείνωση. Η δε ταπείνωση αυτομάτως γεννάει πάρα πολλές αρετές μες στην ψυχή μας. Πάρα πολλές αρετές γεννάει η ταπείνωση. Και γιατί τις γεννά, διότι η ταπείνωση έρχεται τη χάρη του Θεού. Και όταν έρθει η χάρη του Θεού, αυτομάτως γεννιόνται και άλλες αρετές. Και έτσι ανεβαίνεις πνευματικά. Σκαλή, σκαλή, σκαλή. Ενώ όταν βλέπεις, γι' αυτό δεν είπε ο Χριστός, βλέπεις λέει το δοκάρι στο διπλανού σου. Το μάτι και δεν βλέπεις λέει στο δικό σου. Το αγκαθάκι μάλλον βλέπεις. Και το δικό σου δεν το βλέπεις που είσαι ολόκληρο δοκάρι. Το άτομα το δικό σου το βλέπεις, λέει βλέπεις το γειτονά σου. Επίσης αυτή η επικοινωνία μας συνέχεια με τον Θεό, με τον Κύριο σου Χριστέ ελεησόν με, κρατά το νου μας στη μνήμη του Θεού. Στο για ποιο λόγο δηλαδή είμαι εδώ. Για ποιο λόγο ζω, ότι πρέπει να έχω από τώρα άμεση κοινωνία μετά του Θεού. Προσπαθεί ο νους μου. Από το νου λοιπόν, όπως ξέρουμε και έχουμε πει και σε άλλη σύνταξη, από το νου περνάει στην καρδιά. Έτσι. Και ο άνθρωπος θέλει τότε μόνο αυτή τη φωνή να ακούει. Του Κύριου σου Χριστέ ελεησόν με. Δεν θέλει να ακούει άλλη φωνή. Όταν από το νου περάσει στην καρδιά, δεν θέλει άλλη φωνή να ακούει. Τότε η φωνή πραγματικά του Πατρελίου Ακήμου, του Πατρε Νεκταρίου, του Πατρε Λεόντου, του Πατρε Αυγουστίνου, του Πατρε Δαβίδ είναι ενοχλητική. Ακόμα και όταν σου πει κάτι, γιατί σε διακόπτει από αυτή την όμορφη χάρη που έχεις μες στην καρδιά σου. Και εξάλλου λένε, λέει η Γραφή, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι εκ το λόγο σου
δικαιωθήσεται άνθρωπος και εκ των λόγων του θα κατακριθεί. Ο άνθρωπος, λέει η Αγία Γραφή, από τα λόγια του ή θα δικαιωθεί ή θα κατακριθεί. Και όχι μόνο από τα έργα του, αλλά και από τα λόγια του. Και επίσης αν θυμηθούμε ότι αυτό που είχε πει και ο Κύριός μας, ότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδία σας. Τι σκέφτεται το νου σας, τι επιθυμεί ο άνθρωπος, τι σκέφτεται, τι θέλει, εκεί είναι και η καρδιά του. Αν σκέφτεται σουβλάκια, εκεί στο φαγητό είναι η καρδιά του σημαίνει. Αν σκέφτεται χρήματα, στο χρήμα είναι. Αν σκέφτεται κοσμικά πράγματα, είναι στον κόσμο τώρα. Αυτό δεν είχε πει. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Ο ίδιος ο Χριστός το είχε πει. Άρα, άμα δούμε πού είναι η επιθυμία μας, οι εσωτερικές μας επιθυμίες, τελειώσει. Εκεί είναι και η καρδιά μας δρομένη. Και ας λέμε ότι την έχουμε δώσει στον Θεό. Αυτό είναι ψευδαπάθη μετά. Αλλά αυτό μπορώ να το εντοπίσω μόνος μου όταν κάθομαι και ψάξω την καρδιά μου μέσα, να δω πού είναι οι επιθυμίες μου. Τι επιθυμώ? Σαρκικές συντονές ή πνευματικές? Υλικές συντονές ή πνευματικές? Επιθυμώ κουτσοβολιό, μ' αρέσει η συζήτηση, μ' αρέσει το να κάνω αστιάκια, να γελάω, χαχακού, και. Εκείνη η καρδιά μου τότε. Είμαι ελαφρύ στην καρδία. Τι έχει μέσα η καρδιά μου? Και όλα αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου. Τα γράφουν μέσα οι πατέρες στη Φιλοκαλία. Από εκεί τα πήρα κι εγώ. Και τα ξεκαθαρίζουν ένα και ένα, κάνουν δύο, λέει. Λοιπόν, επίσης, οι ρίζες, λέει, της αναμαρτησίας, η ρίζα της αναμαρτησίας, όταν φτάσει ο άνθρωπος να επιτύχει να κόψει τα αμαρτήματά του, είναι η φυγή από τον κόσμο, η σιωπή και η ησυχία. Θες, λέει, να πετύχεις την κάθαρση, να πετύχεις να κόψεις τα αμαρτήματά σου? Σε κάποιον Άγιον, άμα τον βρω εκεί, έλεγε πως το λένε, να θυμηθώ ποιος ήταν στην έρημο που του είπε, αβά, λέει, φεύγε, σώζουν, σώπα, φεύγε, σώζουν, κάπως του είχε πει. Λοιπόν, ότι πρέπει να, ότι ο άνθρωπος δηλαδή σώζεται μόνο όταν φεύγει και σιωπά. Στο γενοντικό. Λοιπόν, η ρίζα λοιπόν της αναμαρτησίας είναι η φυγή από τον κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι μες στον κόσμο και να λες σίγουρα δεν θα αμαρτήσω, γιατί ο κόσμος κοίταται η αμαρτία. Δεν είναι να το να μπεις σε μια καφετέρια μέσα και να πεις όταν βγω δεν θα μυρίζω τσιγαρίλας, είναι απάτητο να το λες. Δηλαδή αυτοκοροϊδεύεσαι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Να πεις εγώ θα μπω μέσα στην καφετέρια, αλλά δεν θα πάρω από τη μπόχα της καφετέρειας καθόλου. Θα βγω όπως μπήκα, έτσι θα είναι. Δεν γίνεται. Θα πάρεις τη μυρουδιά της καφετέρειας. Το ίδιο ο άνθρωπος που συμφίλεται με τον κόσμο, ο άνθρωπος που είναι μέσα στον κόσμο, που ζει τον κόσμο, αναγκαστικά μυρίζει κόσμος. Αναγκαστικά άπτεται της αμαρτίας. Ενώ εμείς πρέπει να είμαστε σαν το ψάρι. Σαν το ψάρι. Το ψάρι τι κάνει? Το ψάρι ζει μες στη θάλασσα. Τη θάλασσα οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν και την παρομοιάζουν ότι είναι ο κόσμος. Το αλάτι η αμαρτία. Κι όμως το ψάρι ενώ ζει μες στη θάλασσα, ζει μες στα αλάτι, είναι ανάλατο. Το ίδιο πρέπει και ο άνθρωπος. Να μένει ανέπαφος από την αμαρτία. Σαν το ψάρι που είναι μέσα στη θάλασσα.
και η ησυχία είναι, να ξέρετε, ένας τρόπος ζωής. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος, όπως είπαμε, οι παλαιοί μοναχοί δεν είχαν και τις βιωτικές τους μέρες, καθότι φρόντισαν για το κράτος, αλλά όσοι ζούσαν ως ασκητές, σε πάση περιπτώσει κάπου, τα πρώτα χρόνια του μοναχισμού, είχαν απλές βιωτικές μέρες, το τι θα κάνουν, τι θα φάνε, πού θα βρουν νερό να πιούνε και πώς θα επιβιώσουν. Λοιπόν, και βοηθάει η απομάκρυνση αυτόν τον κόσμο, σου λιγοστεύει τους πειρασμούς. Δεν είναι όπως είναι ο πειρασμός όταν είσαι μέσα στον κόσμο. Σκεφτείτε δηλαδή το μοναχό που πήγαινε το Μέγα Αντώνιο στην έρημο και να ήθελε να διαπράξει μια αμαρτία. Δεν μπορούσε, δεν υπήρχε άνθρωπος. Δεν υπήρχε. Ό,τι γινόταν δεν γινόταν κατά νου. Και γι' αυτό έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Και η γυναίκα δεν γνώρισε αφού ήταν στην έρημο. Αλλά και παρθένος ούκη. Και παρθένος δεν είμαι. Γιατί ο πόλεμος γινόταν εδώ. Ο πόλεμος γινόταν στο μυαλό. Άρα η ησυχία, η απομάκρυνση εκ του κόσμου, το να ζει ο άνθρωπος σε ήσυχο και ερημικό μέρος, βοηθάει, γιατί είναι τόπος χωρίς πειρασμούς, χωρίς βιωτικές μέρημνες. Και έτσι πετυχαίνει, απομακρύνοντας από τον κόσμο, τους ανθρώπους και από τον διάβολο, πετυχαίνει σιγά σιγά την κατάρσή του. Αγωνίζεται με πιο ευκολία. Όπως ο άνθρωπος που πάει φροντιστήριο, ο μαθητής που πάει φροντιστήριο, τα θέματα όταν του δοθούν στις εξετάσεις, τα βλέπει πολύ πιο εύκολα. Και τα αντιμετωπίζει πολύ πιο εύκολα. Εμείς τα μοναχοί, μία μέρημνα πρέπει να έχουμε. Το πώς θα αρέσουμε στον Θεό. Αυτή είναι η κύρια και βασική μέρημνα. Και όπως προχθές έκανα του Αγίου Νεκταρίου, κάτω στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, την ομιλία «Ο στόχος και οι στόχοι», για μας τους μοναχούς, ο στόχος είναι ένας. Η ένωσή μας με τον Θεό. Η αγιότητα. Η θέωσή μας. Η μέρημνά μας είναι το πώς θα αρέσουμε στο Θεό. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δηλαδή το πρωί που ξυπνάω, μέχρι την ώρα που θα πλαγιάσω πάλι, θα πρέπει εκεί να έχω στο μυαλό μου. Πώς θα αρέσω στο Θεό. Το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό. Ο μεν λέει παντρεμένος, τι λέει, πρέπει να ενδιαφέρεται ότι το πρωί λέει μέχρι το βράδυ και το βράδυ μέχρι το πρωί για το πώς θα αρέσει στο τέρι. Ο δε άγαμος θα πρέπει λέει πώς θα αρέσει το Κυρίο του, στον Κύριό του, αυτός ο οποίος δεν παντρεύτηκε και αφιερώθηκε στον Θεό, σε εκείνον που παντρεύεται. Πώς θα αρέσω στον Κύριό μου, πώς πρέπει να κινούμε, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να σκέφτομαι. Και όπως ο παντρεμένος δεν μπορεί να σκέφτεται άλλες γυναίκες, διαπράττει πνευματική μοιχεία, δεν μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο, πρέπει να σκέφτεται το πώς θα αρέσει τη γυναίκα. Η δε γυναίκα θα πρέπει να σκέφτεται πώς θα αρέσει τον άλλο. Για σκεφτείτε να υπήρχε ένα μηχάνημα ή να είχαμε με τα μάτια της ψυχής και να βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που παντρευτήκαμε, η παντρεμένη, ότι έχει μέσα και φέρνει άλλα πρόσωπα στο μυαλό του και όχι το πρόσωπο, ας μην δει η γυναίκα, στο πούμε, ότι ο άντρας της σκέφτεται και φαντάζεται άλλες γυναίκες μας στο μυαλό του. Και να έχει τη δυνατότητα με τα μάτια της ψυχής. Αυτό ήταν αιτία διαζυγίου. Ήταν αιτία να γίνει φασαρία στο σπίτι. Ή αν έβλεπε ότι με τα μάτια της ψυχής του δεν τη σκέφτεται. Αλλά αν την αναζητούσε με στη σκέψη του, όχι τα λόγια που λέει γυναίκα μου, εγώ εσένα σκέφτομαι όλη την ημέρα, αλλά μπορούσε με τα μάτια της ψυχής να έχει δυνατότητα να έπαινε με στη σκέψη του και να έβλεπε τη σκέψη του και να μην έβλεπε η γυναίκα ότι πέρασε μια ολόκληρη ημέρα 24 ώρες και ο άντρας μου δεν με σκέφτηκε καθόλου. Δεν υπάρχουν με στη σκέψη του.
Σκεφτείτε ότι αυτό ήταν αιτία της ζυγής μου. Ομοίως λέει ο άγαμος πρέπει να κοιτάει ολημερής πως θα αρέσει στο Θεό. Άρα η σκέψη του είναι ο νυμφίος της ψυχής του. Για σκεφτείτε τώρα ο Χριστός που έχει τη δυνατότητα αυτή και βλέπει τις σκέψεις μας και βλέπει και τα κρύφια της ψυχής μας ακόμα. Το τι το υποσυνείδητο σκέφτεται. Το τι το υποσυνείδητο επιθυμεί, ούτε τι λέμε. Γιατί άλλα μπορεί να λέμε και άλλα να κάνουμε και άλλα να σκεπτόμαστε. Αυτά ο Χριστός μπορεί και τα βλέπει όμως. Και ήδη τα καταγράφει. Καταγράφονται. Και σκεφτείτε όταν πάμε και το πούμε, μα τι λες Κύριε, εμείς είμαστε δικοί σου. Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας. Τότε θα σου βγάλει το χαρτάκι και θα σου πει, κοίταξε τι σκεφτόταν το μυαλουδάκι σου. Όλα αυτά σκεφτόταν. Εγώ μέσα εδώ στις σκέψεις σου δεν υπήρχα. Σκεφτόσουν άλλα όλη την ημέρα. Εκτός εμένα. Αλλού ήταν ο νους. Αλλού ήταν ο νους. Ενώ ο νους μας σαν μοναχή πρέπει να είναι στον Χριστό. Το οποίο φυσικά τις σκέψεις αυτή, όπως έλεγε ένας άλλος πατήρ, να σας το πω και παίζει ρόλο το ονόματά τους ποιο είναι. Έλεγε λέει, τι είναι αρμολογία, απαντάει ο γέροντας, κάθε συζήτηση που αφορά τα γήινα. Είναι λόγος αργός. Όταν κουβεντιάζεις όμως για τη σωτηρία της ψυχής, με κάποιους άλλους αδελφούς, ή μιλάς για τον Χριστό, με λίγα λόγια κάνεις, αυτό λέγεται η αποστολή το λένε στις ημέρες, όταν μιλάω για τον Χριστό, ή γράφω για τον Χριστό, ή συζητώ για τον Χριστό, ή ό,τι κάνω, το κάνω για τον Χριστό. Όταν το κάνω πράγματι για τον Χριστό, τότε τον Χριστό έχω κατά νου. Αλλά πρέπει να έχω συνείδηση μέσα μου ότι ό,τι κάνω, το κάνω για τον Χριστό. Πόσες φορές δεν σας λέω όταν πάτε και στα ζώα, όταν πάτε στον κήπο, όταν καθαρίζουμε τις τουαλέτες, όταν καθαρίζουμε τον κήπο, την αυλή, συγγνώμη, όταν καθαρίζουμε την εκκλησία, όταν καθαρίζουμε το μοναστήρι, όταν καθαρίζουμε τα τζάμια, όταν πλένουμε τις κουρτίνες, ό,τι κάνουμε, ότι δεν είναι δικό μας, το σπίτι του Χριστού καθαρίζουμε. Ώστε όταν έρθει ο Χριστός να χαρεί. Πώς πολλές φορές για να με κάνετε εμένα να χαρώ, κάνετε μερικά πράγματα. Όταν λείπω σε ένα ταξίδι, κάπου λείπω και λέτε έρχεται ο γέροντας, τι να του κάνουμε, να τον περιποιηθούμε, να τον κάνουμε να χαρεί. Και κάνετε κάποιες ετοιμασίες. Και πράγματι, βλέποντας τον, λέω, κοίταξε να δεις, για μένα τα έκαναν όλα αυτά, λέω από μέσα μου. Εμένα σκεφτόντουσαν. Για μένα έτρεξαν. Για μένα κουράστηκαν. Για μένα μόχθησαν. Το ίδιο πράγμα να μπορεί να το πει ο Χριστός μας. Κοίταξε να δεις, το μαντρί λάμπει και είναι καθαρό, γιατί ο μοναχός όχι το έκανε γιατί έπρεπε να το καθαρίσει. Γιατί αυτό ήταν το διακόνημά του. Αυτό το κάνουν στο στρατό, αγκαρία. Ή έκανε τον κήπο ο άλλος ο μοναχός, γιατί έπρεπε, γιατί αυτό ήταν το διακόνημά του. Ή ο άλλος έπινε τα πιάτα ή τους τουαλέτες ή καθάριζε το μοναστήρι. Καθαρίζω το σπίτι του Χριστού, τον κήπο του Χριστού. Ή περιποιούμε τα ζώα του Χριστού. Τότε όντως έχω στη μνήμη μου τον Χριστό συνέχεια. Κάθε κίνησή μου είναι γι' αυτόν. Ναι. Και γι' αυτό λέει αλλού η Γραφή, επικατάρατος πάσο ποιόν τα έργα του Κυρίου αμέλος. Αλλήμον γιατί, εάν τα έργα αυτά τα κάνεις με αμέλεια και λες, εντάξει τι έγινε τώρα, αν δεν το κάνω και όπως είναι, έχει την κατάρα του Θεού. Γιατί έχει την κατάρα του Θεού. Αν πεις καταργέται ο Θεός, όχι. Αλλά θέλει να σου δείξει όμως ότι δεν μπορεί να λες ότι το κάνω για το Θεό. Φαίνεται ότι είναι αγκαρία στα μάτια του Θεού. Οπότε δεν πρόκειται ο Θεός να χαρεί. Δεν πρόκειται να τον ικανοποιήσεις. Γιατί δεν είχε στο νου σου εκείνο. Μέσα στη σκέψη σου δεν υπήρχε Θεός. Δεν υπήρχε το όνομα Ιησούς Χριστός.